ένας χορός. Παιδιά, εμείς δεν θα περιμένουμε. Που συναντάμε σχεδόν σε όλο τον πόντο. Πρέπει να φύγουμε. Τι σημαίνει ίσιο, κατακόρυφο. Είναι η βάση για τους περισσότερους χορούς του πόντου. Έχει μαζί με το διπάτ τις περισσότερες παραλλαγές και τα περισσότερα τραγούδια. Σοκράτη, βρωμιές είναι αυτά. Ο οποίος είναι χορός από την Νικόπολη, Γαράσαρη, του Πόντου. Η ονομασία του χορού δόθηκε από το έντονο τρέμουλο σε όλο το σώμα, ενώ η μουσική εκεί πεζόταν με λύρα ή ζουρνά και νταούλη και συνοδευόταν από τραγούδι.
Και τέλος, θα κλείσουμε με το τικ τρομαχτών ή λαγκευτών. Η μορφή αυτή του τικ χορεύεται σχεδόν σε όλο τον πότο, αλλού σαν αυτόνομος χορός και αλλού προσαρμοσμένος στο χορό Σέρα, πολεμικός χορός. Σαν αυτόνομο χορό τον συναντάμε στις περιοχές Κάρς, Κωτίωρα, Ινόη, Κερασούντα, Όφη. Πήρε την ονομασία του από το έντονο τρέμουλο σε όλο το σώμα. Παίζεται με όλα τα μουσικά όργανα και επίσης λαγκευτόν σημαίνει λαγκεύω, σημαίνει πηδάω. Εξού και πηδηχτός χορός. Η ονομασία προέρχεται από το σύγχρονο των ποδιών. Η λαβή είναι από τις παλάμες και τα χέρια στην ανάταση. Ευχαριστώ πολύ τα παιδιά που συμμετέχαν στα μαθήματα των ελληνικών παραδοσιακών
μικρά μεγάλα, καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς, αλλά και τους γονείς, εσάς, που με το δικό σας ξεχωριστό τρόπο ο καθένας τα στηρίζετε, και αυτά, αλλά και το έργο τους και τη μεγάλη προσπάθεια που κάνουν. Επίσης, θα ήθελα να ευχαριστήσω το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων Μαθητών Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Νέας Επιδαύρου, που για άλλη μια χρονιά με εμπιστεύτηκε στην εκμάθηση ελληνικών παραδοσιακών χορών των παιδιών του, αλλά και που πραγματοποίησε σήμερα την πολιτιστική αυτή εκδήλωση λήξη της φετινής χορευτικής μας χρονιάς. Τέλος, ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους εσάς που για άλλη μια φορά με την παρουσία σας τιμήσατε και στηρίξατε την εκδήλωση αυτή των παιδιών σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και εισάλα με υγεία. Καλό καλοκαίρι σε όλους. Ευχαριστούμε πολύ και πάλι συγχαρητήρια.